Μεσολογγίτισες, μεσολογγίτες, προσκυνητές της Ιερής Γης των αθανάτων εξοδητών, κάθε χρόνο από ετούτο το χώρο στέλνουμε το μήνυμα της θυσίας των ελεύθερων πολιορκημένων όπων γης. Το μήνυμα της τιμής και της διατήρησης των ιδανικών για τα οποία οι πρόγονοί μας 190 χρόνια πριν περνούσαν τη μεγάλη νύχτα στην Αθανασία, εκεί όπου δεν υπάρχει πόνος ή θλίψη, παρά μόνο η αιώνια δόξα. Δεν παρέδωσαν και δεν παραδόθηκαν έναντι οποιοδήποτε τιμήματος. Κατέσχισαν τις κατάπτυστες συνθηκολογήσεις των καταπατητών της ελευθερίας και της αξιοπρέπειάς τους και βάδισαν αγέροχα στο θάνατο. Κοιτώντας τον κατάματα και απαξιώνοντάς τον, άξιοι των αξίων, μέγιστοι των μεγίστων, έκαναν το χρέος προς την πατρίδα και τη συνείδησή τους. Εκείνο το μήνυμα, με συγκίνηση απόψε όλοι μας, διαπιστώνουμε πως παραλήφθηκε στο ακέραιο. Αφύπνισε ακόμη περισσότερους. Χιλιάδες απλών ανθρώπων, από τη Θράκη έως την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, από τις χώρες του κόσμου, απόψε βρίσκονται εδώ, σεμνοί προσκυνητές της μνήμης των εξοδητών. Κλείνοντας ευλαβικά στην ψυχή τους το μεσολόγγι και ό,τι αυτό συμβολίζει, βαστώντας τα χέρια τους την ιστορία του λαού μας, προστατεύοντας τη μνήμη όλων όσων έγραψαν τις λαμπρές σελίδες της. Νύχτα συλλογισμού η απόψινή. Ακολουθώντας τις γραμμές του μυαλού και της ψυχής μας, θα γυρίσουμε πίσω στον χρόνο, στη νύχτα που τρέμει ο λογισμός. Όχι με λύπηση ή πόνο, αλλά με υπερηφάνεια και μεγαλείο. Προσπαθώντας να προσεγγίσουμε νοητά το ίχνος των αδούλωτων ψυχών. Των ψυχών εκείνων που λίγες ημέρες νωρίτερα στα νερά, τα ρηχά νερά της Κλίσοβας, κατέπνιξαν το γόνιτρο των επιτιθέμενων, διαλύοντας μια πανίσχυρη στρατιά ενάντια σε κάθε νόμο στρατιωτικής λογικής. Λιγότεροι από 150 γενναίοι πολεμιστές καθυπόταξαν τακτικό στράτευμα 6.000 ανδρών, αποδεκατίζοντάς το. Ανάμεσα στα σώματα που κάλυπταν τη λιμνοθάλασσα της Κλίσοβας βρίσκονταν οι επίλεκτοι της πανίσχυρης στρατιάς του Ιμπραήμ. Η πόλη του Μεσολογγιού αντίχησε από νικητήριους ύμνους. Το επικών διαστάσεων γεγονός της Κλίσοβας αναπτέρωσε το ηθικό των πολιορκημένων. Αναστήλωσε την ελπίδα και τη βεβαιότητα της τελικής νίκης και συντριβής των εχθρών. Μετά την Κλίσοβα, τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι αδύνατο. Η ηρωική ψυχή νίκησε την υπεροπλία. Αλίμονο, ο μεγάλος εχθρός δεν βρισκόταν έξω από την οχύρωση, αλλά μέσα στην ίδια την πόλη. Η πείνα και οι ασθένειες θέριζαν αδιάκριτα. Ο ανεφοδιασμός στάθηκε αδύνατος και η ελπίδα για έξωθεν σωτηρία εξέλιπε. Ακόμη όμως και τότε, η υψηλόφρονη επιθυμία να μην εγκαταληφθεί και παραδοθεί ο προμαχώνας της Ελλάδας ήταν αυτή που κυριάρχησε. Χωρίς καμία δεύτερη σκέψη και περιστροφή έλαβαν τη μεγάλη απόφαση. Λίγα μέτρα μακριά, οι διαβάτες στέκονται με δέος εμπρός στην αναθηματική στήλη. Εν ονόματι της Αγίας Τριάδος, βλέποντες τον εαυτόν μας, το στράτευμα και τους πολίτες εν γέννη μικρούς και μεγάλους παρελπίδαν υστερημένους από όλα τα κατεπήγοντα αναγκαία της ζωής προς 40 ημέρας και ό,τι εκπληρώσαμε τα χρέη μας ως πιστοί στρατιώτε της πατρίδος εις την στενή πολιορκία ταύτην και ότι αν μια ημέρα υπομείνομεν περισσότερο, θέλουμε να ποθάνει όρθιοι εις τους δρόμους όλοι.
Οι ελεύθεροι πολιορκημένοι στην απόφαση της εξόδου ξεδιπλώνουν για μια ακόμη φορά το μεγαλείο τους. Με πλήρη συνείδηση, ψυχική καθαρότητα και πνευματική ακμεότητα, γνωρίζοντας ότι κάθε ελπίδα για βοήθεια είχε χαθεί, θεώρησαν το θάνατο στους δρόμους ατέριαστο και αναξιοπρεπή. Τη συνθηκολόγηση αδιανόητη. Τη συναλλαγή με τους πολιορκητές ανήκουστη. Έναντι αυτών απαντούσαν στον εχθρό. Δεν ελπίζαμε ποτέ να σας απεράσει μια τέτοια φαντασία, όπου 8.000 άρματα αιματωμένα να τα ζητήσετε και σε τα δώσουμε με τα χέρια μας. Θα γίνει ότι αποφάσισε ο Θεός. Συνέταξαν λοιπόν μυστηριακά και γαλινεμένα το σχέδιο. Βασιζόμενοι στις τελευταίες τους σωματικές δυνάμεις και εμπιστευόμενοι την στρατηγική και μαχητική τους ικανότητα που δεν διδάχτηκαν, αλλά καλλιέργησαν μέσα στη φωτιά του πολέμου. Το πείρωμα της καρδιάς ήταν αρκετό να τους οπλίσει με δύναμη και σθένος για τη μεγάλη υπέρβαση. Ομόφωνα έγινε δεκτό, χωρίς υστέρηση από κανέναν. Σαν μια συνείδηση, σαν ένα σώμα, σκέφτηκαν και αποφάσισαν. Εκείθε με τους αδελφούς, εδώθε με το χάρο. Δρόμο να σκίσουν τα σπαθιά και ελεύθεροι να μείνουν. Και έμειναν ελεύθεροι. Το μικρό Αρωνάκι δεν καταλήφθηκε από καμιά επιθετική πολεμική επιχείρηση. Είχε στην άμυνα τους ατρόμητους άνδρες, θαραλέες γυναίκες και παιδιά. Τα δάκρυα δεν τους τέριαζαν, ούτε οι ημωγές. Ακόμη και όταν οι γονατισμένοι πλέον από τις κακουχίες γέροντες και ανήμποροι έμεναν πίσω, ούτε τότε παραδόθηκαν. Συμφώνησαν πως εξεύρωμεν όλοι τον καψάλι. Ήταν 10 Απριλίου 1826, Σάββατο του Λαζάρου, ξημερώματα Κυριακής των Βαΐων. Ωστόσο, ούτε οι δυνάμεις, ούτε τα όπλα, ούτε η τακτική θα ωφελούσε εμπρός την ανίκητη επιθυμία για ελευθερίσματος ορός από ερείπια και στάχτες. Οι ψυχές που τα κατοικούσαν είχαν αναλυφθεί αδούλωτες. Οι εισβολείς έμοιαζαν και ήταν ηττημένοι. Τίποτε δεν τους απέμενε να διεκδικήσουν από το Μεσολόγγι, εκτός από το όνειδος της λαιλασίας και του σκυλέματος των νεκρών προστέρψη βαρβάρων και απάνθρωπων ενστίκτων. Ακόμη και όταν η πόλη γέμισε με λυσαλέα στήφη, η τελευταία πράξη του δράματος των εξοδητών θα ήταν αυτή που θα κατατρόπωνε ολοκληρωτικά την αλαζονία τους. Υπομονετικά περίμεναν αυτή την ώρα ο Δημογέροντας Καψάλης, ο Επίσκοπος Ιωσήνοφων και πολλοί άλλοι. Γεμάτες οι μπαρουταποθήκες με φωτιά. Οι αναμένοι δαυλοί έκαναν τη δική τους έξοδο στους ουρανούς της δόξας, καταρρίβοντας τα τάρταρα χιλιάδες εχθρών που προσπάθησαν να πλώσουν τα μυαρά χέρια τους στις σεπτές και άγιες μορφές των πολιορκημένων. Στους δρόμους οι εισβολείς πάλευαν με την απελπισία. Τα ξεγυμνωμένα σπαθιά και τα φλεγόμενα σπίτια ήταν η λύτρωση και ο δρόμος προς την ελευθερία για τις γυναίκες και τα παιδιά. Εχμαλωτίστηκαν ελάχιστοι, όσοι δεν πρόλαβαν να το κάνουν. Και όταν όλα αυτά σώπασαν, η Ελλάδα, που μέχρι εκείνη τη στιγμή ψυχοραγούσε κάτω από τις φωνικές έρηδες, ορθώθηκε θεόρατη πλέον στα μάτια των λαών του κόσμου, που προσκύνησε με δέος και ιερή μεγαλοπρέπεια τους μαχητής του Μεσολογγίου. Η Ευρώπη υποκλήθηκε μπροστά τους και το νέο ελληνικό κράτος πορεύτηκε πλέον με σταθερά βήματα στον δρόμο της αναγνώρισής του. Η μεγάλη θυσία των ελεύθερων πολιορκημένων παρέμεινε εμβληματική όχι μόνο στην εποχή της, αλλά στη διάρκεια των χρόνων. Άπειρο παράδειγμα ηρωισμού, αυταπάνησης και ανθρώπινης δύναμης. Οι Έλληνες υπέδειξαν στους λαούς της γης ότι οι ανθρώπινες αξίες και τα ιδανικά για να εξυψωθούν δεν χρειάζονται μεγάλα και απόρθητα φρούρια, πανίσχυρα όπλα και πολυάριθμους στρατούς. Αρκούσε ένας απλός φράχτης και αριθματικά λίγοι, ψυχωμένοι.
Στο Μεσολόγγι ο φιλελληνισμός απέκτησε τις απόλυτες διαστάσεις του. Οι ξένοι που βρέθηκαν στον φοβερό τούτο τόπο όχι μόνο υποστήριξαν με κάθε πρόσφορο τρόπο τον αγώνα ή έζησαν τα γεγονότα του, αλλά παρέμειναν μέχρι τέλους πιστοί στην επιταγή της συνείδησής τους. Άνθρωποι από όλες τις κοινωνικές διαστρωματώσεις της εποχής, ρομαντικοί, ιδεαλιστές, λάτρες του λαού και του πολιτισμού μας, ανήσυχα πνεύματα και φιλελεύθερες προσωπικότητες εναπόθεσαν στα χέρια της επαναστατημένης Ελλάδας την φλοβερή και τη φλογερή ψυχή τους. Και όχι μόνο, διεμήνυσαν με την παρουσία και τον αγώνα τους προς τους λαούς της Ευρώπης και του κόσμου ότι ο αγώνας των Ελλήνων για αυτοκυριαρχία ούτε μάταιος ήταν, ούτε ένα απλό ή αποσπασματικό ξέσπασμα. Είχε αδιαπραγμάτευτο χαρακτήρα μία και μόνη οδό. Αυτή προς την ελευθερία. Εισάξια λοιπόν η θέση τους δίπλα στους δικούς μας αγωνιστές. Μεσολογίτισες και μεσολογίτες, προσκυνητές της ιερής γης των αθανάτων εξοδητών. Ζούμε αναμφίβολα σε μια εποχή όπου η χώρα μας αντιμετωπίζει μεγάλες προκλήσεις. Ίσως υπό το βάρος αυτών των καθημερινών προκλήσεων πιθανών να έχουμε χάσει και τον προσωπικό μας σχηματισμό, την εσωτερική μας καρτερία και τη δυναμική που πάντα μας χαρακτήριζε. Συνεχίζουμε ωστόσο να απολαμβάνουμε την ελευθερία και την ανεξαρτησία που μας παρέδωσαν οι προγονείς μας, έχοντας ως ύψιστο χρέος να τη διατηρήσουμε στις διαστάσεις που μας επιβάλλουν η ιστορία και η συνείδησή μας. Στους δυο σχεδόν αιώνες που μεσολάβησαν από το γεγονός της εξόδου των ελεύθερων πολιορκημένων, οι Έλληνες δεν σταμάτησαν να μάχονται για τα δικιά τους. Έγραψαν νέες σελίδες κατορθωμάτων και ηρωισμού, έχοντας ως φωτεινό παράδειγμα τη δόξα των προγόνων τους. Μεγάλυναν τα έργα σε καιρούς ειρήνης και εξέλιξαν τον πολιτισμό μας. Η πνευματική μας παρακαταθήκη, άλλωστε, είναι αυτή που μας τοποθετεί σε περίοπτη θέση στην πολιτισμική κληρονομιά του κόσμου. Οι καιροί όμως αλλάζουν. Ενίοτε αποκτούν βαρβαρότητα, σκληράδα, ακόμα και απώλεια συναισθημάτων. Οι αξίες και τα ιδανικά μοιάζουν να υποχωρούν προς στιγμή από το προσκήνιο της ζωής των ανθρώπων, το οποίο σαρώνεται πλέον από τον αγώνα για επιβίωση. Βάλετε η πίστη μας από αντιλήψεις ξένες για το λαό μας. Οι πολέμοι της δρούν δυστυχώς πολλές φορές ύπουλα, στοχεύοντας κυρίως τη νέα γενιά, στην οποία προσπαθούν να καλλιεργήσουν σταθρά και ανήθικα πρότυπα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει χώρο στην ελπίδα, την προσδοκία, την ανάταση. Οι ισχυροί της γης συνάπτουν αμφισβητήσιμους συμβιβασμούς, όπου η έννοια του δικαίου πιέζεται αφόρητα από κάθε είδους σκοπιμότητες ή συναλλαγές. Ευτυχώς όμως, διδάσκει η ιστορία, η μικρή και αδύνατη είναι αυτοί που αποκαθιστούν στην πράξη τους ηθικούς νόμους και την ηθική πορεία της ανθρωπότητας. Ίσως λοιπόν θα πρέπει να κατανοήσουμε για μια ακόμη φορά ότι οι αριθμοί δεν συνιστούν και δεν διασφαλίζουν την πραγματική ευημερία των ανθρώπων. Μπορεί να είναι αναγκή έως ένα βαθμό, αλλά δεν οδηγούν στην ανθρώπινη ολοκλήρωση. Μοναδικές σταθερές αξίες και επιδιώξεις παραμένουν η καλλιέργεια του νου και της ψυχής, αλλά και η ακρόνητη πίστη στις διδαχές των πατέρων της Εκκλησίας μας. Ύψιστη η ηθική μας υποχρέωση είναι η μνήμη, η τιμή και ο σεβασμός σε αυτούς που δυσίασαν τη ζωή τους για τα ανθρώπινα ιδεώδη. Προσέξτε, και εκείνοι λέω, είχαν εναλλακτικές επιλογές και σε εκείνους δόθηκαν αντισταθμίσματα.
ευκαιρία την οποία δεν ζήγησαν και δεν κοστολόγησαν. Αιώνιο και άφθαρτο το παράδειγμά τους. Φωτεινό σημείο στο σκοτεινό δρόμο που διανύουμε τα τελευταία χρόνια. Είναι κάτι παραπάνω από εσωτερική μας υποχρέωση. Θα είναι η υπέρτατη πράξη σεβασμού και τιμής όχι μόνο των προγόνων αλλά του ίδιου του εαυτού μας. Ας μην ξεχνάμε την ιστορία μας. Είναι η βαριά κληρονομιά που παραλάβαμε και θα παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Όσο οι ψυχές μας παραμένουν αυθεντικές, όσο γνωρίζουμε ποιοι είμαστε και από πού ερχόμαστε, ας είμαστε βέβαιοι ότι θα διαχειριστούμε με επιτυχία κάθε κρίσιμη κατάσταση, όποιο και αν είναι το μέγεθός της. Και ίσως απόψε, λέω απόψε, είναι η πλέον κατάλληλη στιγμή να θυμηθούμε τα προφητικά λόγια ενός μεγάλου πνευματικού ανθρώπου της Ελλάδας, όπως υπήρξε ο Νικηφόρος Βρετάκος. Το φως δεν χρειάζεται για να επιδειχτούμε, αλλά να φωτίσουμε και την ανθρωπότητα στις δύσκολες ώρες της. Ολόκληρη η ανθρωπότητα είναι αυτή τη στιγμή ένα πολιορκημένο μεσολόγιο από τα τρομακτικά όπλα της αλογιστίας. Και εμείς γνωρίζουμε από εξόδους, ξέρουμε να βγαίνουμε από το σκοτάδι. Σας ευχαριστώ θερμά.